Είπαμε και στην πρώτη συνεδρία ότι το νομοσχέδιο αποτελεί μια συνέχεια των προηγούμενων μεταρρυθμίσεων. Θυμίζω τον Καποδίσια, τον Καλλικράτη, τον Κλισθένη, αλλά και τους νόμους της Νέας Δημοκρατίας, για τους οποίους έχουμε εκφράσει την πλήρη αντίθεσή μας. Με αυτές λοιπόν, με αυτό το πλαίσιο, έχει μετατραπεί η Δημοτική και Περιφερειακή Διοίκηση ως μέρος ενός κράτους που μαζί με τους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης δρούν ενιαία και κατά τη γνώμη μας εχθρικά απέναντι στο λαό και τις ανάγκες του. Τεκμηριώσαμε και στην συνεδρία επί της αρχής αυτό το ρόλο. Θα το επιδιώξουμε και στην τοποθέτηση επί των άρθρων. Αναφέρω ορισμένα άρθρα με τα οποία διαφωνούμε. Με τα άρθρα 3-23 ενισχύεται η λεγόμενη κυβερνησιμότητα των Δήμων και Περιφερειών. Ισχυροποιούνται περαιτέρω δημοτικές και περιφερειακές αρχές, ώστε απρόσκοπτα να υλοποιούνται τα μέτρα και οι πολιτικές που στηρίζουν τους κυβερνητικούς και επιχειρηματικούς σχεδιασμούς. Στο άρθρο 6, με επίκληση της χρήσης τεχνολογίας, υποβαθμίζεται η ζωντανή λειτουργία των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, ενισχύονται συνεδριάσεις με τηλεδιασκέψεις που, όπως έχει αποδειχθεί, δεν μπορεί να αποκαταστήσουν την ουσιαστική συζήτηση με φυσική παρουσία. Και είναι γνωστό, ενώ μέχρι τώρα επιτρέπονταν μια φορά με τηλεδιάσκεψη, τώρα αντιστρέφεται και επιτρέπεται μόνο μια φορά διαζώσεις το μήνα. Στο ίδιο άρθρο περιορίζεται η δυνατότητα να φέρουν θέματα και ψηφίσματα εκτός σημερινής διάταξης ή παρατάξεις. Προβλέπεται ότι θα μπορούν να προτείνουν έως ένα θέμα ο καθένας επικεφαλής παράταξης, και αυτό αν το δεχτεί η πλειοψηφία του συνόλου των μελών και όχι των παρόντων, όπως ίσχυε ως τώρα. Στο άρθρο 7 και 17 προβλέπεται ειδική συνεδρία της λογοδοσίας, αντίστοιχα των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, μία κάθε δίμηνο, στην οποία θα θέτουν έως 10 θέματα προς συζήτηση, χωρίς να διασφαλίζει την εισαγωγή αριθμού θεμάτων από τις μειοψηφίες. Μπορεί τα 10 θέματα, όπως είπα και στην πρώτη συζήτηση, να τα θέσουν οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας. Με τα άρθρα 8, 13 και 20 προβλέπονται οι ρυθμίσεις τη Δημοτική και Περιφερειακή Επιτροπή αντίστοιχα. Διαδέχονται όλες τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής και Ποιότητας Ζωής. Στις ρυθμίσεις των άρθρων προβλέπονται επιπλέον αρμοδιότητες και αναφέρονται η υποβολή αιτημάτων πρόσληψης, η τροποποίηση συμβάσεων, η έγκριση κάθε είδους προγραμματικής σύμβασης, διαγραφή χρεών κτλ. Μόνιμοποιούνται πια οι περιφερειακές και δημοτικές επιτροπές ως υπερόργανα με απόλυτη πλειοψηφία της παράταξης, αντίστοιχα του Δημάρχου και του Περιφερειάρχη. Για τη Δημοτική Επιτροπή, για τις δημοτικές παρατάξεις της πλειοψηφίας εκλέγονται ένα μέλος στις πενταμελείς, είναι χειρότερο δηλαδή το προηγούμενο, 2 σε 7 μελείς και 3 στις 9 μελείς δημοτικές επιτροπές. Στις περιφερειακές επιτροπές, αντίστοιχα, 2 μέλη σε 7 μελείς, 3 στις 9 μελείς και 4 στις 11 μελείς. Με το άρθρο 15 ρυθμίζει τη συνεδριάση των περιφερειακών συμβουλίων με τηλεδιάσκεψη, όπως και των δημοτικών. Προβλέπει επίσης τη λήψη απόφασης διαπεριφοράς που μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Μέσα από αυτές τις αποφάσεις περνάνε διάφορα πράγματα και είναι γνωστό εδώ σε όσους έχουν μια τέτοια πείρα. Με το άρθρο 21 προβλέπεται η λειτουργία της Περιφερειακής Επιτροπής που της προσδίδει ρόλο υπεροργάνου που αποφασίζει για πολύ σημαντικά ζητήματα σε πολύ στενότερο και ελεγχόμενο από άποψη σχετισμού περιβάλλοντος. Με τα άρθρα 24 και 25 στα όργανα διοίκησης περιλαμβάνονται εκτός του Δημοτικού και Περιφερειακού Συμβουλίου τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη, Δημοτική και Περιφερειακή Επιτροπή καθώς και η αποφασιστικού χαρακτήρα δύο επιτροπές του Περιφερειακού Συμβουλίου. Στα άρθρα 27 και 29 αφορά την κατάργηση των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των οργανισμών των Δήμων και τη μεταφορά ως συνόλου αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων και θέσεων προσωπικού στους Δήμους και τη λύση κοινοφελών επιχειρήσεων των Δήμων. Στην ετηρουργική έκθεση είναι καθαρό ότι αυτό γίνεται για οικονομία κλίμακος που μπορεί να επιτευχθεί με την κατάργηση.
των οργανισμών. Διαφωνούμε γιατί η κυβέρνηση, ενώ καταργεί τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ενισχύει τους αναπτυσσιακούς οργανισμούς και τις ανώνυμες εταιρείες που λειτουργούν για να ενισχύσουν προφανώς τις ιδιωτικοποιήσεις και την εμπορευματοποίηση κοινωνικών υπηρεσιών. Σημειώνουμε επίσης ότι δεν προβλέπονται συνοδοτά μέτρα όπως η αναγκαία χρηματοδότηση ή η επαρκή στελέχωση με το κατάλληλο προσωπικό και υπηρεσίες προς τους δημότες που θα χειροτερεύουν. Όπως εκτιμιέται, εκτός από τις ημερομηνίες, όντως είναι θέμα που προβλέπει εδώ για την κατάργησή τους, η κατάργηση έχει αρνητικές συνέπειες. Εκτιμιέται στην καλύτερη περίπτωση η πλήρης υποβάθμιση πολιτιστικών δραστηριοτήτων, αν όχι παντελής κατάργηση. Είναι διαφορετικό να επικεντρώνεται ομάδα εξειδικευμένων ανθρώπων στην πολιτιστική δουλειά και άλλο αυτές οι αρμοδιότητες που μεταφέρονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς διασφάλιση ευελιξίας της αποφάσης στις τυχόν αλλαγές που υπάρχουν και λόγω όγκου δράσεων να αντιμετωπίζονται όλες αυτές οι δραστηριότητες ως πάρεργο. Όπως προκύπτει, οδηγούνται σε ανάθεση αυτών των οργανωτικών ζητημάτων σε μάνατζερ με κατάργηση της δωρεάν πρόσβασης στον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά. Για την καλλιτεχνική παιδεία, πουθενά δεν διασφαλίζει λειτουργία δομών όπως δημοτικό οδείο, δημοτική μουσική, οικαστικό εργαστήρι. Δεν εξυπακούεται, μπορεί να οι αρμοδιότητες να μεταφέρονται, αλλά δεν αναφέρονται ότι αυτές θα συνεχίσουν να λειτουργούν. Για τις συνοφελείς λέμε, μένω ότι μεταφέρεται αυτοδίκαια, λέει το νομοσχέδιο, όμως το προσωπικό μεταφέρεται αυτοδίκαια, όμως προβλέπω ότι η κατανομή του θα γίνει με απόφαση του γραμματέα της οικίας αποκεντρωμένης διοίκησης. Πολλές από τις ανάγκες σε προσωπικό εξυπηρετούνται αυτή την περίοδο με ανθρώπους με συμβάσεις έργου που ανανεώνονται διαρκώς για πολλά χρόνια. Αυτοί οι άνθρωποι κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους μόλις ολοκληρωθεί η τρέχουσα σύμβασή τους. Όλοι οι μακροχρόνια συνεργαζόμενοι εξωτερικοί συνεργάτες πλην νομικών συμβούλων ξαφνικά τελειώνουν στη 31 Δεκάτου του 2023. Δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη για μισθώσεις και ακίνητα που διαχειρίζονται αυτοί οι οργανισμοί. Ως ΚΚΕ κρίνουμε συνολικά το προτινόμενο νομοσχέδιο με αφετηριακή γραμμή τα κύρια ζητήματα που αφορούν τους ΟΤΑ και τους οργανισμούς από τη σκοπιά της εξυπηρέτησης των λαϊκών αναγκών. Αυτά είναι η χρηματοδότηση και η υποσταλέγωση που είναι βαρύδια στο να δίνονται αδάπανα στο λαό οι αντίστοιχες υπηρεσίες, πολιτισμός, κοινωνική πολιτική και άλλα, και αυτά όχι μόνο δεν λύνονται, αλλά θα επιδεινωθούν ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό εκφράζουμε τη διαφωνία μας. Με το άρθρο 28 καταργούνται οι σχολικές επιτροπές και μεταφέρονται οι αρμοδιότητες στο Δήμο. Είμαστε ενάντια στην κατάργηση των σχολικών επιτροπών, όπως αυτή αποτυπώνεται στο άρθρο 28. Και πιστεύω ότι η πάλη που πρέπει να αναπτυχθεί είναι για αύξηση της χρηματοδότησης για τις ανάγκες των σχολείων κόντρα σε μια πολιτική που σταθερά μειώνει τις δαπάνες. Η μείωση είναι 40% των δαπανών για τις σχολικές επιτροπές την τελευταία δεκαετία. Συνοδεύεται από την απέτηση επίσης να συνοδευτεί, υπάρχει στο σχέδιο νόμου, αλλά με ευθύνη των Δήμων Επιτροπές παρακολούθησης της χρηματοδότησης των σχολείων και των κατευθύνσεων βέβαια, με συμμετοχή της αντιπολίτευσης και των φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας, των εκπαιδευτικών και των γονέων, που κάτι που δεν διασφαλίζεται με το άρθρο 30 για τη σύσταση επιτροπών. Προβλέπεται με το άρθρο 33 η δημιουργία κόμβου παρακολούθησης για τη χάραξη αποτελεσματικών και στοχευμένων πολιτικών για την τοπική διοίκηση, καθώς και για την παρακολούθηση των επιδόσεων των ΟΤΑ. Όπως είπαμε και στην πρώτη συνεδρίαση, η αξιολόγηση των επιδόσεων γίνεται με βάση την πολιτική του κόστου ωφέλους, που δεν επιτρέπει να γίνονται, για παράδειγμα, τα αντιπλημμυρικά, αντιπυρικά έργα, η αντισεισμική θωράκιση, με τα τραγικά αποτελέσματα που ζει ο λαός μας, όχι μόνο στη Θεσσαλία και στον Εύρο, στη Ρόδο κτλ., αλλά
Διαρκώς κάθε χρονιά αυτά τα ζητήματα έρχονται στην επικαιρότητα με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Στόχος των στοχευμένων πολιτικών και της παρακολούθησης είναι η διαμόρφωση φιλικού επενδυτικού κλίματος και στους Δήμους και τις περιφέρειες. Γι' αυτό και έχετε θεσμοθετήσει αυτούς τους οργανισμούς, τους αναπτυξιακούς, για να στηρίζουν ακριβώς σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο αυτές τις πολιτικές και αυτές τις ανάγκες των επιχειρηματικών σχεδιασμών. Υπάρχουν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που μένουν ανέγκυκτες, υπάρχουν ιδιωτικοποίησεις που προχωρούν με γοργό ρυθμό και βέβαια η επέλαση των επιχειρηματιών στο φυσικό περιβάλλον, στα δάση και ιδιαίτερα μετά από μεγάλες καταστροφές. Είπαμε και χθες για τον Εύρο, δεν είχαμε κάποια απάντηση. Ωστόσο όμως εδώ έχουμε και παραδείγματα και ο κόσμος τα βλέπει, δηλαδή πώς οι επιχειρηματίες αξιοποιούν τα καμένα για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε επενδύσεις. Οι Δήμοι και οι περιφέρειες έχουν μετατραπεί σε μηχανισμούς όπου προσελκύουν κονδύλια, τα αξιοποιούν για την ανάπτυξη. Ποιος την κάνει την ανάπτυξη? Μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι οι οποίοι θέλουν να ενισχύσουν την κερδοφορία και δεν γίνονται βέβαια αυτά τα έργα και υποδομές που είναι αναγκαία για την προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού. Η αξιολόγηση λοιπόν θα γίνεται με βάση όλα αυτά, όπως και τη διαχείριση και αξιοποίηση των απορριμμάτων, όπως και η αξιοποίηση της δημόσιας γης, των ακτών, των δασών, όπως και η μεταφορά αρμοδιοτήτων στους τομείς της παιδείας, της υγείας, της πρόνοιας, που διασπάνουν τον ενιαίο χαρακτήρα τους. Πάνω σε αυτά θα γίνονται οι αξιολογήσεις και η επίδοση των μέτρων και των πολιτικών των ΟΤΑ. Οι ανάγκες σε προσωπικό σήμερα είναι γνωστό ότι καλύπτονται με διάφορα προγράμματα του ΑΕΔ, όπου ανακυκλώνουν τους ανέργους. Οι ελλείψεις είναι μεγάλες στους Δήμους και δεν μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες που έπρεπε να προσφέρουν στους εργαζόμενους. Με το άρθρο 37 έχουμε πει ότι δεν συμφωνούμε. Το 2020, κύριε Υπουργέ, το ξαναλέω, δημιουργήθηκε ο Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων. Αυτός ο μηχανισμός χρειάζεται να διαχειριστεί τον όγκο της λάσπησης των απορριμμάτων. Δεν μπορεί να φορτώνεται στους Δήμους και να εναποθέτουν όλα αυτά στους σχοιτά, ενώ θα έπρεπε να προληφθεί χώρος απόθεσης της λάσπης η οποία μπορεί στο μέλλον να χρησιμοποιηθεί. Το άρθρο 42. Η προηγούμενη αλλαγή στην υποβολή του επιχειρησιακού προγράμματος των Δήμων για τα αδέσποτα δεν αλλάζει σε τίποτα στην ουσία του νόμου 4830 του 2021 που φορτώνει την αρμοδιότητα διαχείρισης των αδέσποτων στους Δήμους χωρίς την εξασφάλιση της απαιτούμενης σηματοδότησης. Επίσης, με βάση τα επιχειρησιακά προγράμματα που συντάσσουν οι Δήμοι, μπορούν να αναθέτουν τη διαχείριση ή μέρος αυτής είτε σε θελοντικές ομάδες είτε σε ιδιώτες. Με αυτό το σκεπτικό, εμείς είχαμε καταψηφίσει το νόμο τότε και βέβαια δεν συμφωνούμε και με αυτή τη ρύθμιση. Κατά τη γνώμη μας, πρέπει να αποτρέπεται στο άρθρο 43 η εγκατάλειψη των κατοικιδίων ζώων και σίγουρα η πρόβλεψη του εκούσιου αποχωρισμού τους. Αυτό με το οποίο διαφωνούμε είναι η παράδοση των κατοικιδίων σε περίπτωση θανάτου ή για λόγους υγείας του ιδιοκτήτη, που εδώ θα πρέπει να δει τι είναι αυτοί οι λόγοι που μπορεί να ο καθένας να επικαλείται κάθε φορά. Και να γίνεται, δεν συμφωνούμε, να γίνεται σε φιλοζωικά σωματεία και όχι στις υπηρεσίες του εκάστου Δήμου. Θεωρούμε ότι όπως στην πρώτη περίπτωση του εκούσιου αποχωρισμού, έτσι και σε αυτή την ευθύνη για τα κατοικίδια, θα πρέπει να την έχουν οι υπηρεσίες των Δήμων, χωρίς να καταβάλλεται το προβλεπόμενο τίμημα από τον ιδιοκτήτη ή τους κληρονόμους. Για το άρθρο 44, όπως είχαμε επισημάνει και κατά την ψήφιση του νόμου, πρέπει να υπάρχουν κρατικές υποδομές για τη διαχείριση των νεκρών ζώων και να μην γίνεται ανάθεση σε ιδιώτες. Δεν συμφωνούμε με τις συνεχείς παρατάσεις που δίνονται με το άρθρο 45 πάνω από δύο χρόνια σε αποφάσεις φράγης καταφυγίων. Το θεωρούμε απαράδεκτο και πολύ επικίνδυνο για την υγεία των ζώων, αλλά και για τη δημόσια υγεία. Χρειάζεται λοιπόν ο λαός τέλος να κρίνει, τα κριτήρια του να είναι πολύ αυστηρά
και ότι οι ανάγκες του δεν συναντιούνται πουθενά με αυτούς τους στόχους, όπως είπαμε παραπάνω. Αυτές οι ανάγκες για να ικανοποιηθούν απαιτείται σύγκρουση με αυτόν τον δρόμο, οργάνωση και συλλογική διεκδίκηση. Γι' αυτό ο λαός με κριτήριο τις ανάγκες των πολλών και όχι τα κέρδη των λίγων και σε αυτές τις εκλογές πρέπει να κάνει τη διαφορά, να δώσει δύναμη στη δύναμή του να ψηφίσει τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ σε όλη τη χώρα.